Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, φίλες και φίλοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλές ερωτήσεις βάζετε. Από αυτά που δίνετε στα μηνύματά σας με τις ερωτήσεις, εγώ όσο προλαβαίνω διατυπώνω τα ερωτήματά σας, το αντιλαμβάνεστε. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Παντελής Κλιάς, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Σπύρος Παπαδημητρίου, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Άγγελος Κότιος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο κύριος Σπύρος Τρουκανάς, λέκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιά, ο κύριος Γιώργος Γαλανός, λέκτορας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Γιώργος Μαρής, επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου, και ο κύριος Αντώνης Κλάψης, που θα έρθουμε τώρα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Κλάψη, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Κύριε Κλάψη, σας είπα προηγουμένως πριν τις διαφημίσεις για την άποψη του κυρίου Παπαδημούλη, του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ούτε μία λέει στο εκατομμύριο θα έχουμε ρίξει με τους εταίρους δανειστές μας. Θέλω να μας πείτε αν και εσείς έχετε μία τέτοια άποψη, αν συμφωνείτε με τον κύριο Παπαδημούλη. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο πράγματα για τη διαπραγμάτευση πριν φτάσω στην άποψη του κυρίου Παπαδημούλη. Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, αυτή γίνεται στη βάση αμοιβαίων υποχωρήσεων κατά τεκμήριο. Ναι, σωστό. Δηλαδή, κανένας δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση για να πάρει όλα όσα ζητάει ή για να δώσει όλα όσα ζητάει ο απέναντί του. Και υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται στη διαπραγμάτευση. Υπάρχει το ευκταίο και το εφικτό, τα οποία πολλές φορές τα συγχαίουμε. Το ευκταίο ποτέ δεν ταυτίζεται με το εφικτό και το εφικτό δεν ταυτίζεται ποτέ με το ευκταίο. Τέθηκε και προηγουμένως και νομίζω υπονοήθηκε και από κάποιους από τους προηγούμενους, αν η διαπραγμάτευση γίνεται επί ίσης όρης και κατά πόσον γίνεται επί ίσης όρης. Ναι. Από νομική άποψη γίνεται μεν επί ίσης όρης, αλλά από άποψη πραγματικής ισχύως είναι αδύνατο να γίνει επί ίσης όρης. Από τη μια πλευρά υπάρχει η Ελλάδα, μια μικρή χώρα με περιορισμένες ικανότητες, δυνατότητες, μια χώρα που χρωστάει, και από την άλλη υπάρχουν οι δανειστές της που είναι πολύ περισσότεροι, πολύ πλουσιότεροι και πολύ ισχυρότεροι. Επομένως είναι φυσιολογικό εκείνοι να πιέζουν περισσότερο και η Ελλάδα να πιέζεται περισσότερο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δική μας πλευρά θα είναι απαραίτητα υποχωρητική σε όλες τις απαιτήσεις, ναι, της απέναντι πλευράς. Εκείνο που εγώ βλέπω ως μεγαλύτερο πρόβλημα της κυβέρνησης είναι κάτι που και εσείς υπονοήσατε ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της και που νομίζω και η κυβέρνηση το εκτιμά ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της. Είναι αυτή η μεγάλη λαϊκή υποστήριξη προς την κυβέρνηση, η οποία εκφράστηκε και πρόσφατα επανειλημμένως με τα συλλαλητήρια, τις συγκεντρώσεις κτλ. Θέλω να θυμίσω. Δηλαδή, εδώ αγαπητέ κύριε Κλάψη, έχουμε τα αντίθετα συλλαλητήρια από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Μέχρι τώρα γεννόντουσαν συλλαλητήρια, ναι, για να φωνάξουν κατά των κυβερνήσεων. Τώρα γίνονται συλλαλητήρια για να φωνάξουν υπέρ των κυβερνήσεων και συγκεκριμένα υπέρ της κυβέρνησης του κ. Τσίπρα. Εγώ θα σας πω πού εντοπίζω ένα πρόβλημα σε αυτό. Το οποίο, ναι, δυνητικά θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Τη βάζει με την πλάτη στον τοίχο στο εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή, κάνει πολύ πιο δύσκολη την αλλαγή πορείας εάν χρειαστεί να κάνει κάποια υποχώρηση σε οποιοδήποτε ζήτημα. Γιατί δεν ξέρω να παρατηρήσετε, τα συνθήματα των συλλαλητηρίων ήταν ότι δεν υποχωρούμε ούτε ένα βήμα. Ναι. Ναι. Αυτό, κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο κατά τα συνθήματα πόσο βασικά ήταν κατά της λιτότητας. Δηλαδή, θέλουμε μια καλύτερη ζωή. Δηλαδή, ο ένας αυτό, αυτή τη στιγμή θέλει μια καλύτερη όλοι ζωή. Αυτό είναι το σύνθημα. Απλώς έχω δύο. Γι' αυτό σας είπα και στην αρχή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης, αν δεν κάνω λάθος, στο Guardian, ότι δεν υπάρχει σχέδιο Β' γίνει Αρμαγεδόν. Δηλαδή, και η άποψη εδώ πέρα είναι ότι αν μας πιέσουν τόσο πολύ, θα χάσουμε και οι δύο. Το θέμα είναι, πολύ σωστά λέτε, να υπάρξει προσέγγιση και των δύο πλευρών για να είναι το νέο πλάνο, το νέο σχέδιο ωφέλιμο και για τις δύο πλευρές. Εγώ πάντως θυμάμαι, έχω δύο παραδείγματα στο μυαλό μου ιστορικά που έχουν να κάνουν με υποστήριξη προς κυβερνήσεις. Το ένα που εκφράστηκαν και με συλλαλητήρια έτσι πολύ ογκωδέστερα από τα πρόσφατα. Το ένα είναι η περίπτωση του Μακεδονικού. Θυμάστε τα συλλαλητήρια που, ναι, γίνονταν τότε και πόσο πριν μεγάλη υποστήριξη υπήρχε στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι ωφέλησαν και πάρα πολύ τελικώς. Μάλλον με την πλάτη στο τοίχο μας έβαλαν και μια λύση που μας προσδιορίζει. Δεν συμφωνώ. Εγώ είμαι υπέρ των συλλαλητηρίων. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι κατά του. Θέλω να εκφράζεται ο κόσμος δηλαδή για να. Ναι, δεν αντιλέγω. Γιατί τα μηνύματα των συλλαλητηρίων και θέλω να σας πω ότι τη συγκεκριμένη μέρα που έγινε το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα εδώ στην Αθήνα, υπήρχαν ταυτόχρονα γύρω στα 50-60 συλλαλητήρια και εντός της χώρας, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηράκλειο, Πάτρα και σε άλλες πόλεις μεγάλες της Ελλάδας, αλλά και εκτός των συνόρων. Δηλαδή υπήρξε μια συντονισμένη προσπάθεια, όπως θα έχουμε συλλαλητήριο αυθόρμητο, το οποίο γίνεται μέσα από το ίντερνετ κτλ. Τη Δευτέρα, που είναι το Eurogroup στις 16 Φεβρουαρίου. Εγώ φαντάζομαι ότι αυτό βοηθάει στην ελληνική πλευρά, βοηθάει στο συνολικό αίτημα, δηλαδή καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι, νομίζω, κύριε Κλάψη, ότι. Το έχουν καταλάβει, νομίζω. Ότι εδώ πέρα το πράγμα δεν πάει άλλο. Το έχουν καταλάβει.
Ως προς την άποψη του κ. Παπαδημούλη, δεν ξέρω αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο. Νομίζω ότι η δική μου γνώμη θα φτάσουμε σε μία συμφωνία. Δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Mm-hmm. Ίσως τη Δευτέρα τεθούν οι βάσεις για μία συμφωνία που θα μας προκύψει κάποιες ημέρες ή εβδομάδες αργότερα. Και εγώ δίνω πολύ μικρές πιθανότητες να υπάρξει σύγκρουση, οριστική σύγκρουση, διότι αυτό θα είχε μεγάλο κόστος και για τις δύο πλευρές, mm-hmm. και για τη δική μας αλλά και για τη δική τους. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει μια σύγκρουση κατά λάθος ή από κακό χειρισμό ή από κακή εκτίμηση μιας πραγματικότητας. Δηλαδή, μια πλευρά να εκτιμήσει ότι η άλλη την αμέσως επόμενη στιγμή θα υποχωρήσει και η υποχώρηση αυτή να μην έλθει. Ναι. Και κάποιες φορές οι διαπραγματευόμενοι συγκρούονται και φτάνουν στο αδιέξοδο, ενώ προηγουμένως δεν είχαν την πρόθεση να φτάσουν στο αδιέξοδο. Κάθε άλλο είχαν την πρόθεση να φτάσουν σε λύση του προβλήματος. Ναι. Γενικώς, εγώ νομίζω είμαι πάντως παραμένω αισιόδοξος. Παραμένω αισιόδοξος. Βλέπω αυτό, είναι πολύ, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και η κυβέρνηση έχει κάνει μια στροφή σε ορισμένα θέματα που θα της δώσουν τη δυνατότητα να συζητήσει με την απέναντι πλευρά. Και η απέναντι πλευρά βλέπω ότι έχει μια διάθεση να επαναχωρήσει σε ορισμένα θέματα που θέτει η δική μας κυβέρνηση, και αυτό είναι πολύ, πολύ mm-hmm. ευχάριστο. Αυτό που νομίζω λείπει αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι ότι αυτό επεξεργάζεται η ελληνική πλευρά αυτές τις μέρες, είναι να φέρουμε στο τραπέζι για μια κοστολογημένη πρόταση για το τι ακριβώς ζητάμε και το τι ακριβώς θέλουμε από την άλλη πλευρά. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε ακούσει σε πολύ γενικές γραμμές τι είναι αυτό που ζητάμε, αλλά αυτό δεν έχει αποτυπωθεί σε αριθμούς. Και νομίζω και το Eurogroup θα περιμένει να ακούσει και συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένους κωδικούς. Τα ισοδύναμα που συζητάμε, τα ισοδύναμα, ναι. Τι σημαίνει αφήνουμε το ένα μέτρο, τι σημαίνει πιάνουμε ένα άλλο μέτρο, εφαρμόζουμε ένα άλλο μέτρο. Εάν δεν μπορέσουμε αυτό πιστικά να το αποδώσουμε αποτυπωμένο σε ένα χαρτί που θα περιλαμβάνει αριθμούς συγκεκριμένους, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Έχετε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Έχετε πολύ δίκιο. Τώρα θα έρθουμε και στο πρωτοσέλιδο της αγοράς που είναι αποκαλυπτικό πάνω σε αυτό που ακριβώς θίξατε. Να σας πω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχα τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, και είναι πολύ μπροστά τα μηνύματα. Η κυρία Ελευθερία από τον Νέο Κόσμο λέει να αναφέρουν οι οικονομολόγοι τι έχουν κερδίσει οι χώρες, η Ευρωζώνη, οι δανειστές δηλαδή, από την Ελλάδα. Δηλαδή, δίνουν λεφτά, ποιο είναι το κέρδος δηλαδή από τα δάνεια που δίνουν λεφτά. Είναι νομίζω ένα πολύ πολύ καλό ερώτημα. Τώρα, για αυτό που μας είπε και ο κύριος Κλάψης, να σας πω, θέλω να δούμε λίγο, κύριε Καλοκαιρινέ, το πρωτοσέλιδο της αγοράς της αυριανής, που έχει πρώτο θέμα, πολύ σημαντικό πρώτο θέμα. Όλο το σχέδιο της συμφωνίας, τα 7 ναι, τα 4 όχι και το μεγάλο αγκάθι στην τελική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους δανειστές, ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία βρίσκονται Αθήνα και Βρυξέλλες, που αυτές τις ώρες επιδίδονται σε ένα σκληρό μπράτεφερ για να κλειδώσουν τον τίλο στο Eurogroup της Δευτέρας, γράφει η αγορά στο πρώτο της θέμα. Η κυβέρνηση αποδέχεται μεταρρυθμίσεις του προηγούμενου προγράμματος, πολύ σημαντικό αυτό, με αιχμή την αλλαγή στο φορολογικό, τη σαρωτική αναδιάρθρωση του δημοσίου, τη σύνταξη περιουσιολογίου και κτηματολογίου, ενώ θέτει ως κόκκινες γραμμές το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, τις απολύσεις στο δημόσιο και τις αυξήσεις των ΦΠΑ. Αγκάθι ωστόσο παραμένει το δημοσιονομικό κενό του 2015, από τη στιγμή που αναβάλλεται η συζήτηση για το χρέος και τους στόχους του υπέρογκου δημοσιονομικού πλεονάσματος. Οι εταίροι ζητούν ισοδύναμα μέτρα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει δήλωση και συνέντευξη του κυρίου Αλέκου Φλαμπουράρη, Υπουργού Επικρατείας, ο οποίος λέει μηδαμινό, αν όχι ανύπαρκτο, το ενδεχόμενο ρήξη με τους δανειστές. Και ποιοι κάνουν το παζάρι των 72 ώρων, μέχρι δηλαδή τη Δευτέρα με το Eurogroup. Ένα δούνε λαβίν διαρκείας 72 ώρων μεταξύ Ελλάδας και εταίρων άρχισε από χθες το μεσημέρι στις Βρυξέλλες, Παρασκευή δηλαδή, όπως είπαμε και στην αρχή. Σε αυτό το παζάρι τίθενται επιτάπητος οι κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών, με στόχο να υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο στο Eurogroup. Τη χώρα εκπροσωπούν ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, Υπουργός Αναπληρωτήσεων Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Χουλιαράκης, Πρόεδρος ΣΟΕ, και η Έλενα Παναρίτη, Σύμβουλος Υπουργού Οικονομικών. Ρόλο στις διαβουλεύσεις έχει και ο Ματιέ Πιγκάζ της Λαζάρντ. Θα έρθω τώρα για τη Λαζάρντ να μιλήσουμε. Τι σημαίνει Πιγκάζ, Λαζάρντ κτλ. Ως εκπρόσωποι τώρα των θεσμών της Τρόικας είναι ο κύριος Ντέκλαν Κοστέλο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κλάους Μαζούχ, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και Ρίση Γκογιάλ, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο της αγοράς. Τώρα, θέλω να έρθω, κύριε Σκλιά, σε εσάς. Τι εστί, να μας πείτε, τι εστί Λαζάρντ, αν έχετε εικόνα για αυτή την εταιρεία. Αυτή θα βοηθήσει, λέει, στη διαχείριση του δημοσίου χρέους. Και πώς βλέπετε και την επιτροπή μας, την Ελληνική Επιτροπή, με αυτούς που γράφηκε αύριο η αγορά στην πρώτη σελίδα. Τσακαλώτος, Παναρίτη,
και ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Πιγκάς από τη Λαζάρντ. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε μερικά πράγματα και για τη Λαζάρντ συγκεκριμένα, αλλά και για, τι σημαίνει Λαζάρντ, ενώ ως είδος δραστηριότητας. Ναι. Αναφερόμαστε συχνά σε αυτό που αποκαλούμε οίκους. Είναι λοιπόν η Λαζάρντ ένας εκ των πλέον σημαντικών και αναγνωρισμένων φορέων, εταιριών μάλλον, παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, κυρίως σε κυβερνήσεις. Είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τρέχουν αυτές τις εταιρείες, είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως έχουν μεγάλη εμπειρία από αντίστοιχες οικονομικές θέσεις και διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων, είτε σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, είτε σε κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιδρυτές της Λαζάρντ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει σε πολύ ψηλό επίπεδο για τη γαλλική κυβέρνηση και είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι δουλεύουν πλέον και για μεγάλα projects χρηματοοικονομικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο λειτουργίας του Παγκόσμιου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, τη σημασία του οποίου ανέφερε πριν ο συνάδελφος ο κ. Μαρής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, είναι άνθρωποι που σε αυτή τη φάση είναι χρήσιμοι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, διότι ακριβώς γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας όλων αυτών των οργάνων και βεβαίως είναι σε θέση να επηρεάσουν ή, να το πω διαφορετικά, να συνδιαμορφώσουν με τους βασικούς παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κομισιόν, την διαδικασία λήψη των αποφάσεων. Άρα, εγώ θετικά βλέπω αυτή τη διαδικασία και όχι αρνητικά. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν στην ελληνική ομάδα, να πω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά τους και να πω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι, στο βαθμό που έχουν ένα ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή πάρα πολύ απλά τι είναι οι βασικές αρχές που θα θέσουν στο τραπέζι και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να φέρουν με επιτυχία εις πέρας όλη αυτή την πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και πραγματικά ευχόμαστε καλή επιτυχία, εγώ τουλάχιστον, σε αυτό το έργο το οποίο επιτελούν αυτή τη στιγμή. Ναι. Εδώ να πω κάτι πάρα πολύ σύντομα. Να συμπληρώσω κάτι για τη Λαζάρντ. Ναι, βεβαίως. Ότι αποσαφηνίζεται, φίλες και φίλοι, επισήμως από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι η Λαζάρντ συνεργάζεται με το Υπουργείο αμυστή και ατελώς. Δηλαδή δεν πληρώνονται. Λοιπόν, εγώ αυτό έβγαλε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και λέει αυτό χωρίς κανένα αντίτιμο. Είναι οι συμβουλές που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση από την εταιρεία Λαζάρντ. Αναφορικά με το ελληνικό χρέος, σύμφωνα πάντα σας λέω, με συγχωρείτε πολύ, με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Εντάξει, καλό θα είναι πάντως οι άνθρωποι να αμείβονται για τη δουλειά τους. Καλό είναι να αμείβονται για τη δουλειά τους. Ναι. Εντάξει, άσχετα να ονομάζονται Λαζάρντ ή ξέρω πώς άλλους ονομάζονται. Ναι. Γιατί έτσι είναι και πιο διαφανείς οι διαδικασίες και πιο διαφανείς, θα έλεγα, τελικά οι σχέσεις. Ναι. Διότι αν αύριο, για παράδειγμα, πολύ φυσιολογικά η Λαζάρντ συμμετέχει σε μια άλλη διαδικασία. Μέσα από. Στη διαχείριση εννοείται. Παράδειγμα, ακριβώς. Του θέματος, του χρέους. Ακριβώς. Ναι, ναι. Τότε λοιπόν κάποιος θα μπορέσει εύλογα να πει ότι να ορίστε, ξεπληρώνει με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες που προσφέρει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι θα έβλεπαν με πάρα πολύ θετικό μάτι τέλος πάντων τη δωρεά παροχή υπηρεσιών, ούτε θα έβλεπα με αρνητικό μάτι την αμοιβή. Θα έβλεπα μάλλον θα λέω ότι θα έβλεπα με πολύ θετική οπτική, την εύλογη αμοιβή για μια τέτοια δύσκολη δουλειά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε πάρα πολύ σύντομα λίγο το εξής. Ναι, παρακαλώ. Για μένα η προσπάθεια αυτή τη στιγμή έχει να κάνει, θα έλεγε κανείς, με τα συστατικά στοιχεία μιας νέας χημικής σύνθεσης που απαιτείται για αυτό που αποκαλούμε νέο πρόγραμμα ή πρόγραμμα γέφυρα. Θέλετε να πείτε στον κόσμο. Και πολύ συνοπτικά. Κύριε Σκλιά, θέλετε να πείτε στον κόσμο τι ακριβώς είναι αυτό που ζητάμε εμείς και ονομάζουμε πρόγραμμα γέφυρας. Εμείς ουσιαστικά αυτό το οποίο εννοείται ότι είναι αυτό που λέμε ότι ζητάμε. Είναι αυτό που λέμε που ζητάμε. Okay, εντάξει, ακριβώς, έχει σημασία αυτό. Σωστά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που λέμε ότι ζητάμε είναι ότι δεν συζητάμε το προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή αυτό που είχαμε μέχρι 28 Φεβρουαρίου, ναι. Αλλά είναι ένα νέο πράγμα. Είναι ένα νέο περιεχόμενο, ένα νέο πακέτο τέλος πάντων μέτρων, το οποίο όμως
έχει να κάνει, ανταποκρίνεται πλήρως στην κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα και βεβαίως μπορεί να ικανοποιεί και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Είναι δηλαδή μια καινούργια σύνθεση, είναι μια νέα χημεία και για αυτή τη χημεία ήθελα να σας πω δύο μόνο λόγια. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι άσχετα επαναλαμβάνω με το αν τελικά θα είναι ένα νέο πρόγραμμα ή αν θα είναι η συνέχεια του υφιστάμενου προγράμματος, το ζητούμενο είναι μια νέα χημεία. Σε αυτή λοιπόν τη νέα χημεία υπάρχουν τρία βασικά συστατικά. Νομίζω ότι στα δύο συστατικά η ελληνική κυβέρνηση έχει πολλά να δώσει και αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει με ένα θετικό, με ένα θετικό βήμα. Ποια είναι αυτά τα δύο? Τα δύο συστατικά είναι πρώτον οι μεταρρυθμίσεις, όπου η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ εκείνων των μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε μια εκβάθρον αναδιάρθρωση του κυρίως δημόσιου τομέα, και το άλλο συστατικό στοιχείο, στο οποίο επίσης η ελληνική κυβέρνηση έχει πολλά να δώσει, άρα αυτό είναι καλό, είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η σύγκρουση, η μάχη, όπως θέλετε μπορούμε να το ονομάσουμε, με την ελίτ και με την περιβόητη αριστοκρατία. Ερώτημα. Είναι αυτό το οποίο, συγγνώμη, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την αρχή μάλλον της υπόθεσης αυτής, πριν 5 χρόνια δηλαδή, είναι αυτό που από την αρχή έθεσαν οι Ευρωπαίοι εταίροι, είναι αυτό που πριν 3-4 εβδομάδες άκουσα τον κύριο Σόιμπλε να λέει ότι τέλος πάντων για τα προβλήματά σας δεν φταίει κάποιος άλλος, δεν φταίνει οι Βρυξέλλες, αλλά φταίνει η ελίτ. Έτσι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι φταίνει μόνο η ελίτ ή φταίνει μόνο η αριστοκρατία, λέω όμως ότι υπάρχει μια διακηρυγμένη πρόθεση αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πήρε ο κύριος Τσίπρας την πρωτοβουλία να ορίσει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο σε σχέση με αυτή την πολύ σημαντική υπόθεση, νομίζω ότι συνιστά τον δεύτερο πυλώνα της συζήτησης πάνω στον οποίο πολλά μπορεί να στηρίξει η ελληνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Άρα, και ξεκινάμε με δύο πολύ σημαντικά πράγματα, επαναλαμβάνω επί της αρχής τα βάζω, το ένα είναι οι μεταρρύθμισης και το άλλο είναι καταπολέμηση της διαφθοράς και η μάχη εναντίον της εμπλοκής. Λοιπόν, τα δύο θέματα που θέτετε και πράγματι είναι εξαιρετικά σοβαρά και κρίσιμα. Τι βαθμό δυσκολίας έχουν και ποιο κατά τη γνώμη σας είναι πιο δύσκολο, οι μεταρρυθμίσεις είναι να γίνουν πιο δύσκολο ή ο πόλεμος κατά της διαπλοκής? Νομίζω ότι η σημασία για απόψε δεν έχει να κρίνουμε. Ξέρετε γιατί το λέω? Τι είναι πιο δύσκολο? Διότι τον πόλεμο κατά της διαπλοκής εγώ τον θυμάμαι από όταν ήμουν έφηβος. Θυμάμαι δηλαδή ότι όλοι οι πολιτικοί λέγανε θα πολεμήσουμε τους κλέφτες του δημοσίου χρήματος. Λοιπόν, είναι εύκολο δηλαδή σήμερα να πολεμήσεις τους ισχυρούς μηντιάρχες, να πολεμήσεις τα λαθρεμπόρια, να πολεμήσεις τις ανομίες, να αντιμετωπίσεις το μαύρο χρήμα? Είναι εύκολο αυτά να τα αντιμετωπίσεις? Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Θα σας πω ότι κατά την άποψή μου ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις αυτό που αποκαλούμε σήμερα στην Ελλάδα αριστοκρατία και διαπλοκή. Και είναι πολύ περισσότερο δύσκολο να αντιμετωπίσεις το μεγάλο ερωτηματικό που ονομάζονται μεταρρυθμίσεις. Διότι αυτό που εμείς θεωρούμε εύκολο, σας λέω ότι δεν το έχουμε πετύχει τα τελευταία 5 χρόνια. Δηλαδή, εδώ και 5 χρόνια βρισκόμαστε στην πιο δυσχερή θέση που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία και οικονομία από το Β' Παγκόσμιο και μετά. Και παρόλα αυτά, εάν κάτσουμε να καταγράψουμε ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, μάλλον πολύ γρήγορα θα απογοητευτούμε. Και εδώ συνδέεται επίσης και με την κουλτούρα η οποία έχει διαμορφωθεί από το 81 μέχρι σήμερα και που ουσιαστικά έχει διαμορφώσει ένα παρασιτικό σύστημα το οποίο έχει πλέον εμπεδωθεί. Θέλω να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καθηγητά. Παρακαλώ. Όταν λέτε μεταρρυθμίσεις, μπορείτε να μας πείτε τις 2-3 βασικές που, σύμφωνα με τη δική σας προτεραιότητα. Ποιες μεταρρυθμίσεις δηλαδή? Να σας πω. Εάν ακόμα και σήμερα παλεύουμε να πείσουμε, για παράδειγμα, ότι ένας δημόσιος υπάλληλος ή ένας τέλεχος στη δημόσια διοίκηση μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα σε ένα άλλο κλάδο του δημόσιου τομέα ή σε ένα άλλο σημείο του δημόσιου τομέα, και αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να συνοηθούμε με τους συνδικαλιστές, ο υπουργός να πάρει πολιτική απόφαση και να υπάρξουν περίπου 15 υπογραφές για να πραγματοποιηθεί αυτό, αντιλαμβάνεστε που είναι το αυτονόητο και το ευνόητο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πόσο μακριά μπορούμε να πάμε παραπέρα, γιατί σας λέω πάρα πολύ απλά ότι δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά και βλέπετε όμως ακόμα και σε αυτό το σημείο,
Και εδώ έρχομαι να πω για το ότι είναι πλεονέκτημα για τη σημερινή κυβέρνηση. Τι είπε ο κ. Κατρούγκαλος για τους απολυθέντες και επαναπροσδιοριθμούς. Θα τους ξαναπάρει πίσω. Τι είπε? Είπε ότι αυτό δεν θα γίνει όπως ακριβώς. Δεν θα πάνε. Είπε το εξής: θα γίνει μέσα από ένα σύστημα κινητικότητας. Αν το επιθυμούν όμως. Ναι, αν το επιθυμούν. Αλλά θα επιστρέψουν. Ναι, μισό λεπτάκι. Αλλά αυτή η εθελούσια κινητικότητα, αν θυμάστε, πήγε να γίνει δύο φορές στους Δήμους και σας λέω ότι έφερε πενιχρόνια αποτελέσματα. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν μία τάση να υιοθετούνται διαδικασίες οι οποίες είναι 100% μεταρρυθμιστικής φύσεως και ουσίας. Άρα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Από την άλλη, θέλω να πω το εξής για να κλείσω την τοποθέτησή μου, ότι το τρίτο στοιχείο, ο τρίτος πυλώνας σε αυτή τη νέα χημεία, και αυτό είναι το οποίο καλείται ουσιαστικά να διαπραγματευτεί η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή έχει να δώσει μεταρρυθμίσεις και καταπολέμηση διαφθοράς, είναι πλέον το δημοσιονομικό. Ναι. Δηλαδή, ξεκινώντας με δύο βασικά πλεονεκτήματα, ότι μπαίνω στο τραπέζι της συζήτησης, ανοίγω το θέμα της καταπολέμησης διαφθοράς, έχω ήδη κάνει μια θεσμική κίνηση. Την ίδια στιγμή βάζω μπρος το θέμα των ελίτ και της αριστοκρατίας και συνεχίζω με ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων το οποίο εγώ είμαι έτοιμος να προωθήσω και μάλιστα να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας μεταρρυθμίσεις, δηλαδή να είναι μέσα από την εμπλοκή της δημόσιας διοίκησης, που μέχρι σήμερα ήταν ένα στοιχείο που αυτό έλειπε, ιδιαίτερα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Πλέον, πού πάμε για εκεί, δίνουμε τη μάχη? Στο δημοσιονομικό. Αυτό νομίζω ότι από μόνο του είναι ένα πλαίσιο δουλειάς, το οποίο είναι αρκετά προσδιορισμένο και στο οποίο η ελληνική πλευρά εμφανίζεται με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες μπορεί να λάβει. Από εκεί και πέρα, και κλείνω, μεγάλο μειονέκτημα είναι αυτό το οποίο τόνισαν οι δύο οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μέχρι σήμερα εμείς δεν έχουμε πάει με νούμερα. Έχουμε πάει με ένα θεωρητικό πλαίσιο, λέμε ποιες είναι οι απόψεις μας και οι θέσεις μας, αλλά με νούμερα δεν έχουμε πάει. Και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι συνομιλούν σήμερα, αύριο και μεθαύριο, πιστέψτε με, θα πάνε κωδικό-κωδικό. Λοιπόν, εάν και κατά πόσο θα αντέξουμε την πίεση αυτή, μένει να το δούμε τη Δευτέρα. Εξού και τη Δευτέρα, τι είπαμε, θα έχουμε δύο χαρτιά. Δύο χαρτιά. Το ένα χαρτί το θα είναι το δικό τους. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το δικό μας και το δικό τους. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι πρώτον τη Δευτέρα δεν θα έχουμε λύση, αφού θα έχουμε δύο χαρτιά. Έτσι. Λοιπόν, και δεύτερον. Μπαίνει η βάση για τη συζήτηση για το μέλλον. Ναι, αυτό. Αρκεί να αντέξουμε, επαναλαμβάνω, τον κωδικό. Πάντως, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, κύριε Σκλιά, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουμε ρίξει μέχρι τώρα. Δηλαδή, ότι υπάρχει μια συζήτηση προχωράμε μαζί, δηλαδή. Είναι σημαντικό το γεγονός. Δεν προχωράμε σε διαφορετικούς δρόμους. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι εταίροι μας μπήκαν στη διαδικασία να μην δεχθούν τον Αρμαγεδόνα μία εβδομάδα πριν ή 15 μέρες πριν. Εγώ καταλαβαίνω και κατανοώ πλήρως γιατί σηκώνονται οι τόνοι, σε διαπραγμάτευση μπαίνουν. Και οι δύο πλευρές δεν είναι δυνατόν να λέμε ευχαριστούμε πολύ ο ένας, ευχαριστεί πολύ ο άλλος. Θα μπούμε λοιπόν σε μια δικασία διαπραγμάτευσης. Έχουμε ήδη μπει. Απλά αυτό που λέω είναι ότι πρώτον τη Δευτέρα δεν θα έχουμε λύση. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι πρέπει να αντέξουμε την πίεση κωδικός-κωδικός. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε ακριβώς μέσα από ισοδύναμα τα οποία θα προκύψουν από τους δύο πυλώνες της νέας χημείας, τους οποίους μπορούμε να σηκώσουμε, αρκεί να τους πείσουμε σε αυτούς τους δύο πυλώνες ότι θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, απτά και με νούμερα. Το Der Spiegel, φίλες και φίλοι, και συνεχίζω τη σκέψη του κυρίου Σκλιά, λέει ότι διαχειρίσιμη μία έξοδος, πάμε στο πολύ κακό σενάριο, το οποίο δεν το πιστεύω σε τίποτα, ότι μπορεί να συμβεί. Αλλά τα βάζουμε όλα στο τραπέζι, μια και κάνουμε μία πολύ, πιστεύω, ενδιαφέρουσα και σε βάθος κουβέντα, γιατί καταλαβαίνουμε με την πρόοδο της κουβέντας και πάρα πολλά πράγματα κι εμείς. Διαχειρίσιμη μία έξοδος Ελλάδας και Κύπρου από την Ευρωζώνη. Έχουν κάνει τις μελέτες τους και λένε στην περίπτωση που φύγει η Ελλάδα και η Κύπρος από την Ευρωζώνη, το Der Spiegel το λέει αυτό, η έξοδος αυτή είναι διαχειρίσιμη. Τι λέτε, κύριε Παπαδημητρίου? Καταρχάς θεωρώ ότι... Και σας το λέω εσάς που κρατήσατε και κάποιες πιθανότητες να μην υπάρξει συμφωνία στο τέλος. Ναι, κοιτάξτε, θεωρώ ότι... είναι λάθος να συνδέουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση στην Ελλάδα με την κατάσταση στην Κύπρο. Η Κύπρος πλήρωσε πολύ ακριβά τα λάθη του παρελθόντος και θεωρώ ότι έχει, η οικονομία της πάει αρκετά καλύτερα και έχει μια διαφορετική δημόσια διοίκηση από την ελληνική που ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες. Άρα θεωρώ ότι οι πιθανότητες η Κύπρος να αντιμετωπίσει προβλήματα αν στο απίθανο σενάριο με τις ελάχιστες πιθανότητες που έχει πέσει η Ελλάδα ή βγει από το ευρώ, να συμπαρασυρθεί η Κύπρος.
Από εκεί και πέρα, ότι είναι διαχειρίσιμο για τους Ευρωπαίους ένα Brexit, ναι, είναι, αλλά με μεγάλο κόστος. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό που λέει και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι το πιστεύουμε, ότι μια έξοδος από την... αν οθηθούμε να βγούμε από το ευρώ, αυτό θα έχει μεγάλο κόστος για τους Ευρωπαίους. Φυσικά, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν θα είναι διαχειρίσιμο. Ναι. Δηλαδή, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Στην περίπτωση που είχαμε Brexit, η Ευρωζώνη θα συνέχιζε να αναπνέει κανονικά. Δεν θα ταρακουνηθεί πάρα πολύ, θα χάσει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας. Για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί και ένα, δύο, τρία χρόνια. Αυτό τόσο πολύ, λέτε. Ναι, δηλαδή, να δημιουργήσει. Υπάρχει ένα προηγούμενο, ένα μεγάλο προηγούμενο που μπορεί να δημιουργήσει ντόμινο. Αλλά από εκεί και πέρα, το πιθανότερο είναι να είναι διαχειρίσιμο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εκείνο που πρέπει να εκμεταλλευτούμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει και η Ευρωζώνη θα αλλάξει. Θεωρώ ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση της στο διεθνές περιβάλλον, αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Όπως είπε ο κ. Βουκανάς προηγουμένως, ένα από τα βασικότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή στην οικονομία είναι η ανταγωνιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον, από μια πλευρά, και το δεύτερο είναι μεγάλο ποσοστά χρέους. Όπως και γενικότερα η Δύση. Για να γυρίσω λίγο στο θέμα του χρέους που είχαμε θίξει στην προηγούμενη κουβέντα μας, θεωρώ ότι η λύση μέσα στο χρέος στα επόμενα χρόνια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα δοθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει η Δύση να πληρώνει, να διαχειριστεί αυτό το χρέος. Και δεν είναι μόνο μη βιώσιμο το ελληνικό χρέος, αλλά ίσως είναι μη βιώσιμο το χρέος όλου του δυτικού κόσμου. Κάποια στιγμή λοιπόν θα δοθεί μια λύση. Ήδη ενδείξεις αυτής της κατάστασης είναι η ποσοτική χαλάρωση η οποία ανακοινώθηκε πριν από κάποιους μήνες από τον Ντράγκη. Άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε μια περίοδο που η Ευρώπη αλλάζει. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί μέσα από την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού να απαιτήσει ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής και ένα διαφορετικό μείγμα παραμέτρων στο όπως το ονομάσετε μνημόνιο, γέφυρα, συμφωνία, πρόγραμμα, οτιδήποτε. Σε αυτό έχει την εμπειρία και οι Ευρωπαίοι την έχουν εμπειρία των λαθών που έγιναν στην εφαρμογή του μνημονίου με τα οριζόντια μέτρα, γιατί έχουν εντύπωση όταν συμφωνήθηκε το 10ο μνημόνιο, δεν διαπραγματευθήκαμε τους όρους. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεχόμαστε να μπει ο ένας όρος, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, χωρίς να συμφωνούμε αν αυτά είναι τα πραγματικά πράγματα που χρειαζόταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα χρειαζόταν μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα χρειαζόταν να μην πάμε σε οριζόντια μέτρα, αλλά να πάμε σε μια κατάσταση όπου θα άλλαζε το κράτος. Αυτά τα πράγματα δεν γίνανε. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε στη νέα. Άρα βάζετε κακό βαθμό από ό,τι καταλαβαίνω στην προηγούμενη κατάσταση. Προφανώς, ναι. Τα οριζόντια μέτρα και όλα. Μάλιστα. Και να κόβουμε τη σύνταξη ενός ανθρώπου που παίρνει 500 ευρώ και να την πηγαίνουμε 400-300. Mm-hmm. Αυτά δεν οδηγούν πουθενά. Κατά τη γνώμη μου, εκείνο που έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Άρα τώρα δηλαδή η σημερινή κυβέρνηση διαχειρίζεται καλύτερα τη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω ακόμα. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να δούμε τι θα γίνει. Απλώς θεωρώ ότι τα οριζόντια μέτρα ήταν λαθασμένα. Θεωρώ ότι. Τη συγκυβέρνηση, λέτε, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Θεωρώ από την εποχή του Παπανδρέου. Την εποχή του Παπανδρέου. Η οποία συνεχίστηκε όμως επί του Σαμαρά. Μετά, εκεί ξεκίνησε το κακό, ότι ουσιαστικά βάζαμε κάποια στόχους που δεν τους πιστεύαμε ούτε οι ίδιοι ότι μπορούμε να τους εφαρμόσουμε. Και με κρύα καρδιά τους εφαρμόσαμε. Άρα το μνημόνιο απέτυχε, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Το υφιστάμενο μνημόνιο, το οποίο ισχύει και μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απέτυχε. Δεν απέδωσε στην Ελλάδα. Δεν απέδωσε, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά. Μάλιστα. Είστε πολύ σαφείς. Κατηγορήθηκε πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα, απόψη μου αυτή, ότι δεν έχει καταλάβει οι φορείς της πολιτικής και τη σημασία του προϋπολογισμού. Σε όλα τα σύγχρονα κράτη, το πώς κυρώνεται, το πώς διαμορφώνεται και το πώς σχεδιάζεται ο προϋπολογισμός είναι από τα βασικότερα στοιχεία. Στην Ελλάδα γράφουμε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται μέσα από μια αντιδικία των βασικών κομμάτων κάθε χρόνο και κανείς δεν ενδιαφέρεται τον απολογισμό του. Στην Ελλάδα, ένα μνημόνιο, ένα καινούριο μνημόνιο, θα έπρεπε να πάρουμε κάθε κωδικό του προϋπολογισμού και να δούμε
τη σκοπιμότητα κάθε συγκεκριμένη δαπάνη. Αυτό το πράγμα να δούμε δηλαδή κάθε δαπάνη για ποιο λόγο γίνεται και τι χρησιμότητα έχει. Μάλιστα. Αντίθετα, εμείς ακολουθήσαμε οριζόντια μέτρα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κότιο, θα έρθω σε εσάς, αλλά θα προηγηθεί διαφημιστικό διάλειμμα αναγκαστικό. Θέλω να μας πείτε την άποψή σας για αυτά που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου. Εάν εσείς βλέπετε συμβάν κακό για τη χώρα, εάν το βλέπετε αυτό το πράγμα, αυτό το λεγόμενο Brexit, δεν ξέρω αν έχει φύγει τελείως από το τραπέζι. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι, λέτε κι εσείς. Λοιπόν, και θα σας διαβάσω μετά και το μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις και το πρωτοσέλιδο της Contra News. Διαφημίσεις 2 λεπτών.